Τώρα, κύριε Κατεντερίδη, μπορεί να έκανε πίσω γιατί υπολόγισε τις προειδοποιήσεις? Δεν μείναμε μόνο στις προειδοποιήσεις. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έθεσαν τον Ερντογάν πρώτων ευθυνών του. Του ζήτησαν συγκεκριμένα πράγματα, να είναι προσεκτικός δηλαδή στην παρουσία του στο νησί. Ας περιμένουμε και σήμερα να δούμε τι θα γίνει. Όμως, για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε τα όλα όσα είπε και έκανε ο Ερντογάν και θα κάνει, θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος της Τουρκίας είναι ο εξής. Η διζωνική δικαινοτική ήταν ένας εθνικός στόχος της Τουρκίας. Mm-hmm. Από τη στιγμή που τον αποδέχθηκε η Ελλάδα ασμένος και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Ερντογάν έθεσε ένα καινούριο στόχο. Είναι ανεξάρτητο, ισότιμο, κυρίαρχο κράτος στα κατεχόμενα. Για ποιο λόγο? Και αυτός είναι ένας τακτικός στόχος. Ο στρατηγικός στόχος είναι ο έλεγχος ολόκληρου του νησιού. Θέλει λοιπόν να καταστήσει τα κατεχόμενα ένα αυτόνομο, κυρίαρχο, ισότιμο κράτος με τον Νότο. Χρησιμοποιώ όρους τουρκικούς, μην παρεξηγηθώ. Ναι. Και στη συνέχεια να δεχθεί μια συνομοσπονδία δια της οποίας θα ελέγχει ολόκληρη την Κύπρο. Άρα, αυτά που εξήγηλε, ας μου επιτραπεί με όλο το σεβασμό για όλους όσους εκφράστηκαν για το ζήτημα, κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικά σοβαρά. Οι Τούρκοι, ξέρετε, δίνουν μεγάλη σημασία στο συμβολισμό και καλά κάνουν. Άρα, αν υπάρχει ένα προεδρικό μέγαρο το οποίο εμπνέει τους υπηκόους, ναι, αν υπάρχει ένα κτίριο του κοινοβουλίου που επίσης εμπνέει και ένας εθνικός κήπος, είναι όντως συστατικά ενός κράτους αυτά. Και από εκεί και μετά θα κινηθεί στην κατεύθυνση που είπαμε. Επίσης, έχουν γίνει τα βήματα. Η κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία του Αζερβαϊτζάν, mm-hmm, και εδώ όσοι αποδέχθηκαν τον αγωγό από το Αζερβαϊτζάν, ας το σκεφτούν καλά σε τι παγίδα έβαλαν την Ελλάδα. Εάν λοιπόν είδαμε την κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία από το Αζερβαϊτζάν να πηγαίνει στα κατεχόμενα και να κάνει επαφές και σε επίπεδο κοινοβουλίου, αλλά και σε άλλα θεσμικά όργανα, παράνομα θεσμικά όργανα του ψευδοκράτους, mm-hmm, αυτός λοιπόν είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο πολιτικός στόχος. Η εσωτερική διάσταση, ναι, υπάρχει. Γι' αυτό πήρε και τον Μπαχτσελή μαζί του, τον συνεταίρο του στην κυβέρνηση, για να, αν θέλετε, να συσπυρώσει το κομματικό του ακροατήριο στην Τουρκία. Όμως, αυτό είναι το έλασο. Το μείζον είναι η αγωνία που έχει ο Ερντογάν και οι κινήσεις που κάνει να καταστήσει την Τουρκία περιφερειακή δύναμη η οποία θα ελέγχει γεωπολιτικά την Ανατολική Μεσόγειο. Και όχι αυτόνομα. Αυτό θα προσπαθήσει να το πετύχει για να πείσει την Ουάσιγκτον, τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο ότι εγώ είμαι εδώ για σας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος για την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν έχει κανένα τέτοιο σχέδιο για την Ανατολική Μεσόγειο. Αναφέρομαι την Ελλάδα και για την Κύπρο. Είμαστε απόντες γεωπολιτικά, αεροναυτικά θα έλεγα. Η Τουρκία χτίζει μια αεροναυτική δύναμη για να είναι παρούσα στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Η Ελλάδα αγκομαχά να το κάνει με τα Ραφάλ και με τις φρεγάτες όταν τις πάρουμε. Μέχρι τώρα λοιπόν ήμασταν απόντες και αυτό που θα πρέπει να δούμε ως έθνος Έλληνες της Ελλάδας και Έλληνες της Κύπρου είναι ένα εθνικό σχέδιο για τη γεωπολιτική παρουσία της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, για να μην μας εκμηδενήσει ο Ερντογάν στην Κύπρο. Γιατί αυτό είναι το σχέδιό του.